Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε στο Voice, το οποίο πάλι είχε χθες επεισόδιο, όπου εκεί το γλεντήσανε. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σαρώσανε. Χορέψανε, τραγουδήσανε. Ανέβηκε πάνω στην καρέκλα ο Σάκης ο Ρουβάς και πάτησε το κουμπί. Τι πήγανε, χορέψανε. Τι χαμός. Για να δούμε. Για να έχει εικόνα και ο Περικλής γιατί μιλάμε. Ναι, ναι. Ονομάζομαι Μαρία Λιφέρη, είμαι 26 ετών και μένω στην Πάτρα. Είμαι τσιγκάνα και ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική. Βιοπορίζομαι από τη μουσική μέχρι και σήμερα. Μέχρι πριν λίγες ημέρες εμφανίστηκα σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και γάμους. Μεράκλωσα, μπορώ άμα στο ξαναπείς άλλη μία. Έχω μεράκλωση τώρα, έχω τρελαδί. Πάνω! Χορεύσε λίγο. Έλα! Ήτια νύτια, λουλουδιασμένη, άιντε πως μόσκο, βολασκά είμαι. Όπα! Ήτια νύτια. Δεν χορεύσα μικροκέρια, πάνω, δώστε μία. Δεν μπορώ. Θα πάω με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Ναι, κορίτσι μου, ναι! Νομίζω δούλεψε το τσάνγκο της Έλενας που κάρφωσε την πότα αλιγάτορα κάτω στο πλατό και την έπεισε. Εντάξει, η παράδοση πάντα κερδίζει. Ο Σάκης έχασε όμως. Δηλαδή, τζάμπα το κόλπο με το πάτημα του κουμπιού, δεν πήγε στην ομάδα του. Για δεν ξέρει ο άνθρωπος να χορεύει τώρα τέτοια παραδοσιακά, μάλλον. Είναι teenager το σπίρι του. Του έχει μείνει εκεί από το teenager. Μα έχει μεγαλώσει πια κι αυτός. Έφτασε. Είναι αιώνιος έφηβος ο Σάκης. Τον θαυμάσαμε όλοι στα. Θα την μπορούσε να χορέψει τσάμικο, πιο pop. Δεν θα μπορούσε με το δικό του ύφος. Όχι, ναι. Τσάμικο, πιο pop δεν γίνεται, Δημήτρη. Δεν γίνεται. Αλλά είδατε η Έλληνα Παπαρίζου που ξέρει, είναι ένα λαϊκό παιδί. Άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε νητιά. Εδώ μαζί μας τον Περικλή να μου σχολιάσει λίγο την εμφάνιση της Έλενας. Πώς σου φάνηκε, σου άρεσε? Κάτσε να τη δούμε τώρα. Τη Παπαρίζου. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό δεν το είδα. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μπορεί να το παίξει και ο Μουτσινάς αν θέλει. Όχι, καλέ σιγά. Γενικότερα, εγώ θα σχολίαζα τον Πάνο. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος είναι κάθε φορά ένα στιλιστικό. Δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα το, όχι. Ένα statement, μία δήλωση κάνει κάθε φορά με αυτά που φοράει. Τον παρακολουθεί καθόλου, βλέπει ότι φοράει πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Τον έχω παρακολουθήσει, συντείνεται πάρα πολύ με πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Γενικότερα είναι. Όχι. Θεωρείς κάτι ακραίο βασικά, ας το πάρουμε από την αρχή. Ακραίο θεωρώ όταν βλέπουμε κάποιους τραγουδιστές που είναι πάρα πολύ καλοί στο επάγγελμά τους και είναι πολύ καταξιωμένοι, που κάνουν κάποιες εμφανίσεις που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των τραγουδιών τους. Mm-hmm. Αυτό ίσως δεν μου αρέσει. Δηλαδή, λάβεις επιλογές δηλαδή. Λαϊκός και βγαίνει, ας πούμε, το στυλ του σαν πιο pop, ας πούμε. Αυτό, ας πούμε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση να βγει στη σκηνή ντυμένος με ένα πιο avant-garde και space δίσιμο και το ρεπερτόριό σου να είναι πολύ λαϊκό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό σχολιάστηκε αρκετές φορές και για την περίπτωση της Μελίνας Ασλανίδου που συμμετείχε στο συγκεκριμένο project. Okay. Ότι ήταν μια τραγουδίστρια εναλλακτικής μουσικής και ήταν πάρα πολύ. Υπέρλαμπρη. Το στυλ και της άλλαξε όμως την πορεία. Δεν ξεκίνησε την καριέρα της με αυτό το στυλ. Δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις. Καλά, όλες το αλλάζουν το στυλ. Απλά επειδή είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, φαντάζομαι ότι δίνονται και κάπως διαφορετικά. Να είναι λίγο πιο έντονο. Άρα, δηλαδή, Περικλήση, πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, τόσο pop ή αϊκό, δεν μπορεί να ντυθεί? Αντίστοιχα. Αρκεί να έχει σχέση με το αντικείμενο που περιγράφει το τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση να ακούσεις κάτι πολύ λαϊκό με μια εμφάνιση που να θυμίζει Hollywood? Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Είναι και δεν λέω ναι, ότι πρέπει. Ναι. Και δεν λέω ότι οι έντεχνοι πρέπει να βγαίνουν με τα γάρια. Ναι. Δεν το λέω έτσι. Αυτό είναι πολύ παλιά άποψη. Αλλά νομίζω ότι σαν λαός είμαστε λίγο εξτρεμιστές και πάμε πάντα στα άκρα, δηλαδή. Ας πούμε παλιά, θυμίσου, για παράδειγμα στα 90's, στις χρυσές εποχές της νύχτας,
Δηλαδή βγαίνανε όλες, κάνανε λαϊκό με τις ωραίες, τις υπέρλαμπρες στις τουαλέτες, Βερσάτσε, ωραίες. Εδώ πάλι όμως αυτό, έρχονταν μια κόντρα πάνω σε αυτό που λες. Ήταν γενικότερα όμως και το πλαίσιο της εποχής, να πούμε, πολύ διαφορετικό. Μόδα δηλαδή. Γενικότερα ζούσαμε σε αυτή την ωραία φούσκα που έτσι προσπαθούσαμε ο ένας να εντυπωσιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τον άλλον. Και μέσα στα πλαίσια γινόταν και αυτό. Τότε ίσως να μην ενοχλούσε τόσο πολύ. Τώρα έχουν πέσει οι τόνοι γενικότερα με την οικονομική κρίση που έχουμε βιώσει και όλοι καλούμαστε να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο στοχευμένοι σε αυτό και που πιο κάνουμε. Ταπεινή. Να σας πω μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ντύνεται λίγο πιο ιδιαίτερα σε οτιδήποτε και αν έκανε. Στο περσινό Just the Two of Us ήταν η Νατάση Καλογορίδη. Ναι, αν θυμάστε, η οποία έκανε. Ναι, πολύ ιδιαίτερα. Πάρα πολλές φορές. Ναι, τη φίλη μου. Α, στο Just. Ναι. Όπου ό,τι και αν τραγουδούσε, νομίζω ότι τέριαζε γιατί μπορούσε να το υποστήριξει πάρα πολύ ωραία. Είναι και δηλαδή, γορίλα την έχω ντύσει και το έκανε τέλεια. Μπράβο. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια, γορίλα. Την έκανε γορίλα. Και είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ που ντύθηκε γορίλα και έκανε striptease, έβγαλε τη στολή και χόρεψε ένα εναλλακτικό χορό της κοιλιάς.